και κύριοι, ερχόμαστε στο στούντιο. Φιλοξενούμε σήμερα την πρόεδρο του κινήματος Αλληλεγγύη, την κυρία Ελένη Θεοχάρους. Καλώς ορίσατε στον ΑΛΦΑ. Γεια σας. Τι κάνετε, πώς σας βρίσκει αυτή η περίοδος, κυρία Θεοχάρους? Έχω επιστρέψει από ένα μακρινό ταξίδι 10 ημερών που περιλάμβανε Μόσχα και Αϊτή στην Καραϊβική, δύο αντίθετες περιοχές του πλανήτη, για υποχρεώσεις και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δικές μου. Και έτσι επιτυχημένο ήταν, ταξίδι. Πάρα πολύ επιτυχημένο. Πάρα πολύ επιτυχημένο. Ήταν μια σύσκεψη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αυτή που έγινε στη Μόσχα. Ένα σεμινάριο στο οποίο μίλησα για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Οργανώθηκε από την ρωσική κυβέρνηση, το Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ και τον... Πώς προσεγγίζουν τις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Έχουν την πικρία που θα έχει κάθε χώρα η οποία διεκδικεί τα εθνικά της συμφέροντα και σαν εδώ τη στοχοποιείται από κάποιες χώρες που δεν χρησιμοποιούν τους ακριβείς όρους και λόγους για τους οποίους θα μπορούσαν να εκδηλώσουν μία εχθρότητα. Για παράδειγμα, οι Βαλτικές Δημοκρατίες ή η Πολωνία ή άλλες χώρες του πρώην Σοβιετικού Μπλοκ. Η Ρωσία νομίζω ότι είναι ειλικρινής απέναντι στην στάση, όσον αφορά τη στάση της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει τρομακτικά λάθη όσον αφορά την Ουκρανία και άλλα ζητήματα, τη Λιβύη, την Μέση Ανατολή, τη Συρία κλπ. Στην Αϊτή. Στην Αϊτή έλαβε χώρα η σύσκεψη της Μειχτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης των χωρών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού, λέγεται ACP. Ήταν περίπου, κανονικά θα έπρεπε να ήμασταν 70 ευρωβουλευτές, αλλά οι 35 καταφέραμε να φτάσουμε τελικά. Και ήταν και περίπου 200 βουλευτές από τις υπόλοιπες χώρες. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική σύσκεψη. Αναλύθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν την αναπτυξιακή, αλλά και επίγοντα, όπως ήταν το ζήτημα της Μαυριτανίας, της Λιβύης και σοβαρά άλλα ζητήματα του σύγχρονου κόσμου. Οι Αφρικανοί από μεριά του εις αντιπερισπασμό θέλησαν να συζητήσουν και το ζήτημα της Καταλωνίας, κάτι το οποίο φυσικά δεν έγινε αποδεκτό, γιατί αφορά εσωτερική υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επιστρέψατε τώρα εδώ. Ασχολούμαστε με τις εκλογές κατά κύριο λόγο. Ναι, ακριβώς εκείνο που αισθάνεται κανείς μετά από τέτοια ταξίδια όπου αναλύονται τόσο μεγάλα συγκρουσιακά ζητήματα, ξέρω και εγώ ο κίνδυνος ενός πυρηνικού ολέθρου από την Βόρειο Αφρική, νιώθει, ξέρετε, κάπως παράξενο όταν έρχεται και ακούει τις μικροπολιτικές διαφορές που έχουμε εμείς ανάμεταξύ μας και στις οποίες συμμετέχουμε όλοι. Δεν ξέρω τον εαυτό μου σε αυτό το θέμα. Νιώθει κανείς μία. Έτσι, μια μικρότητα, νιώθει μια μικρότητα ακριβώς. Διάβαζα μια συνέντευξή σας στην Κυριακάτικη Καθημερινή και κράτησα μια αναφορά σας ότι λέτε μπράβο στον κύριο Μαλά για το ήθος με το οποίο διεξάγει τον προεκλογικό του αγώνα. Ποιο ήταν εκείνο το στοιχείο που ξεχωρίσατε εκεί πέρα αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, από τον Σταύρο τον Μαλά εγώ δεν έχω ακούσει ούτε ύβρις, ούτε προπυλακισμούς, ούτε αθλειότητες, ούτε κατηγορίες, ούτε... Ο άνθρωπος στέκει σε ένα πάρα πολύ καλό πολιτικό ηθικό επίπεδο, χρησιμοποιεί τα πολιτικά του επιχειρήματα, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς μαζί του, είτε μπορείς να τον αντιμετωπίσεις, είτε μπορείς να τον εξουδετερώσεις, όμως έχει ένα πολιτικό ήθος το οποίο εγώ εκτιμώ και το προβάλλω. Και αυτός εκφράζεται με κανένα λόγια για εσάς, όταν συζητάμε και εκτός αέρα, γι' αυτό σας γνωρίζεστε με τον κύριο Μαλά, υπάρχει κάποια σχέση, κάποια συνεργασία και στο παρελθόν? Δεν έχουμε πει ποτέ ούτε ένα ποτήρι κρασί μαζί, δεν έχουμε πει ποτέ ούτε ένα καφέ μαζί. Συνεργαστήκαμε όταν ήταν υπουργός καθηκόντος. Δεν θυμάμαι αν ήμουνα και πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας εκείνη. Δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιες φάσεις. Σε περίπτωση που περάσει ο κύριος Μαλάς και έχετε απέναντί σας Αναστασιάδη Σταύρο Μαλά, είναι πιο εύκολο να στηρίξετε τον Σταύρο Μαλά? Δεν θα περάσει ο Σταύρος ο Μαλάς, οπότε δεν θα συζητήσουμε με υποθετικά δεδομένα. Φαίνεται όμως να είναι κοντά ο κύριος Μαλάς με τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο. Όχι, δεν είναι κοντά, δεν είναι. Υπάρχει αρκετά μεγάλη απόσταση. Έχετε κάποια δημοσκόπηση που δείχνει αυτό εντός του επιτελείου? Έχουμε και δημοσκοπήσεις, αλλά έχω και τις δικές μου εκτιμήσεις. Εντάξει, εμείς αν πάμε ένα υποθετικό σενάριο και μένει εκτός ο κύριος Παπαδόπουλος,
η αλληλεγγύη θα πάρει το δικό της δρόμο ή σε συνεργασία με τις άλλες δυνάμεις θα αποφασίσουν τι θα πράξουν. Αν έρθει εκείνη η στιγμή, θα συζητήσουμε και θα εκτιμήσουμε τα δεδομένα. Δεν μπορούμε με τα σημερινά δεδομένα να αποφασίσουμε για το τι θα γίνει την επαύριο των εκλογών. Και δεν είναι έλλειψη σχεδιασμού, δεν είναι έλλειψη προγραμματισμού. Είναι ακριβώς αυτή η επικέντρωση που έχουμε αυτή τη στιγμή, να περάσει ο υποψήφιος μας στο δεύτερο γύρο και δεν μπορούμε να αρχίσουμε από τώρα να βάζουμε νερό στο κρασί μας ή να κάνουμε το Α ή να κάνουμε το Β, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα. Εμείς προχωράμε σταθερά. Ναι, προχωράμε σταθερά με το δεδομένο ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος θα είναι στο δεύτερο γύρο. Ωραία, θα σας ρωτήσω κάτι, μου πείτε την άποψή σας και αν διαφωνούμε, συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Δεν θα, επειδή λέτε μην πάμε με υποθετικά σενάρια, δεν είναι καλό να γνωρίζει κάποιος που θέλει να ψηφίσει Ελένη Θεοχάρους, τον υποψήφιο που στηρίζει γιατί την πιστεύει, να ξέρει αν δεν πέρασε αυτός ο υποψήφιος, τι θα πράξει Ελένη Θεοχάρους, δεν μπορεί να μετρήσει αυτό στη ψήφο του. Όχι, δεν είναι εκείνο που έχει σημασία αυτή τη στιγμή, είναι ότι εδώ αγωνιζόμαστε για συγκεκριμένες αρχές και αξίες, για την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κάθε Κύπριου πολίτη, για τα πολιτικά του δικαιώματα, τα περιουσιακά του δικαιώματα, για τις τέσσερις ευρωπαϊκές ελευθερίες, που είναι τραγικό, είναι γελίο να μιλάμε για την εφαρμογή των τεσσάρων ευρωπαϊκών ελευθεριών μέσα σε ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά αφορούν την εφαρμογή τους από το ένα κράτος στο άλλο και όχι μέσα στο ίδιο σου το κράτος να μιλάς για τέσσερις ελευθερίες. Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω, ναι. Έτσι. Mm-hmm. Και συνεπώς, αν ο Κυπριακός λαός καταλάβει ότι από τη μία μεριά έχουμε αυτό και από την άλλη μεριά έχουμε οτιδήποτε άλλο επικίνδυνο το οποίο διαλαμβάνεται, διότι δυστυχώς και ο κύριος Μαλάς και ο κύριος Αναστασιάδης εκείνο που επιδιώκουν είναι να ξαναγυρίσουν εκεί που διακόπηκαν οι συνομιλίες στο Grand Montana, δηλαδή στο έγγραφο που κατέθεσε ο Αναστασιάδης και το οποίο για μας είναι απαράδεκτο, επικίνδυνο και θέτει τον λαό σε τρομακτικούς κινδύνους. Αυτό. Είχαμε προχθές τον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή, τον κύριο Μαυρογιάννη, και του είπαμε αυτό το θέμα με τις τέσσερις ελευθερίες. Του λέμε ότι έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο ότι έχουμε αποδεχθεί την ισότιμη μεταχείριση Τούρκων υπηκόων με τους Ελλαδίτες Ευρωπαίους πολίτες, δηλαδή τις τέσσερις ελευθερίες και για τους Τούρκους. Και μας λέει, αυτά είναι εντελώς καρικατούρες. Εμείς ποτέ δεν έχουμε συζητήσει, ούτε και αποδεχθεί κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι ή εμείς δεν καταλαβαίνουμε καλά τι μας λένε και τι διαβάζουμε και τι διαρρέει και τι έγγραφα δίνουν στον τύπο, ή ο κύριος διαπραγματευτής κάνει λάθος, για να μην πω καμιά βαρύτερη λέξη. Είναι δυνατόν είτε να κάνει λάθος. Ωραία, εσείς ως δημοσιογράφος που είδατε τα έγγραφα που έχουν δοθεί στους 30 εκλεκτούς του πρόεδρου Αναστασιάδη, δεν διαλαμβάνονται αυτά τα στοιχεία μέσα? Εγώ ως δημοσιογράφος έφερα τον διαπραγματευτή και τον ρώτησα. Δεν συμφωνώ με αυτά που λέει ο διαπραγματευτής. Ο διαπραγματευτής δεν λέει την πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Τα έγγραφα είναι εκεί, τα είχε υπόψη του και ο πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι αυτά ισχύουν υπό τις τάδε προϋποθέσεις. Ωστόσο, και αυτό είναι, το αναγνωρίζουμε, το είπε ότι ισχύουν αυτά υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εντάξει, αλλά στη συνέχεια τα έγγραφα αυτά έγιναν αποδεκτά και είναι σωματωμένα ουσιαστικά στο πλαίσιο Κουτέρας. Δηλαδή είναι σε εκείνο το σημείο στο οποίο θα ξαναγυρίσει ο πρόεδρος Αναστασιάδης στη συνομιλία. Και αυτό είναι ένα άλλο σημείο που προχθές το μάθαμε. Μας λέει ο κύριος Μαυρογιάννης, το πλαίσιο Κουτέρας δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε το προσχέδιο που μας δόθηκε στις 30 Ιουνίου. Αυτό έτυχε μιας διαπραγμάτευσης και όταν ο κύριος Γκουτέρες πήγε να το παγορεύσει το βράδυ, μείναμε στο πρώτο σημείο γιατί αντέδρασε η Τουρκία. Επομένως, λέει, εάν επιστρέψουμε πίσω, μπορεί να τύχει περαιτέρω διαπραγμάτευσης το πλαίσιο Γκουτέρες. Είναι όλα αυτά οι επικοδομητικές ασάφειες τις οποίες κατά καιρούς χρησιμοποιεί η κυβέρνηση. Είτε υπάρχει το σχέδιο Κουντέρας και το ξέρουν, είτε δεν υπάρχει σχέδιο Κουντέρας. Και εξ όσων γνωρίζω, υπάρχει σχέδιο Κουντέρας. Υπάρχει πλαίσιο το οποίο έτυχε διαπραγμάτευσης και δεν. Ποιος έκανε τη διαπραγμάτευση? Οι πλευρές μεταξύ τους. Ωραία, έκαναν διαπραγμάτευση και δεν ξέρουν τι διαπραγματεύονταν. Και θα τους ξαναεμπιστευτούμε να κυβερνήσουν? Γιατί θεωρείτε ότι το Προεδρικό και ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχουν ως στόχο να καταστρέψουν το κίνημα αλληλεγγύης? Κοιτάξτε,
Εδώ και πάρα πολύ καιρό βρίσκεται στο στόχαστρο και η πρόεδρος της αλληλεγγύης και το ίδιο το κίνημα. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία βλέπουμε καθημερινά εδώ και ένα... Εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά θα έλεγα ότι έχουν ενταθεί το τελευταίο τρίμηνο με διάφορες, με διάφορες κινήσεις, όπως αυτές που προφανώς αναφέρεστε από την συνέντευξη, αλλά και που τα έχουμε ξανασυζητήσει. Νομίζω η πρώτη φορά που συζητήθηκε αυτό το ζήτημα ήταν μαζί σας εδώ σε αυτή την, σε αυτή την εκπομπή. Εγώ επιμένω και το ξεκαθαρίζω. Αν κάποια άτομα έχουν έλθει στην αλληλεγγύη γιατί ήρθα για να μοιραστούν τη θαλπορή και να νιώσουν τη θαλπορή της εξουσίας, έκαναν λάθος, γιατί η αλληλεγγύη είναι ένα μικρό κόμμα της αντιπολίτευσης και δεν μπορεί να κάνει τις διευκολύνσεις και τις ηκεσίες του κάθε πολίτη. Τις ηκεσίες τις λέω από την, από την εξόδιο ακολουθία. Τώρα, όσον αφορά το αν πραγματικά πιστεύουν στις αρχές και τις αξίες της αλληλεγγύης, τότε είναι σχιζοφρένης. Δεν μπορεί να πιστεύει στις αρχές και τις αξίες ενός κόμματος που παλεύει για συγκεκριμένα πράγματα για να ψηφίσει Αναστασιάδη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε, είναι ανοησία. Όπως επίσης και το χτες είναι ότι η μισή της αλληλεγγύης είναι υπέρ της διζωνικής και η άλλη μισή είναι εναντίον. Μα καλά, όταν σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε είσαι υπέρ ή κατά της αλληλεγγύης, κατά της διζωνικής, είναι αξιόπιστη τοποθέτηση να καταμετράς και να λες η μισή αλληλεγγύη είναι υπέρ της διζωνικής. Δεν υπάρχει ούτε ένα άτομο μέσα στην αλληλεγγύη, ούτε ένα άτομο από τις 18.000 που να πιστεύει στη διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία όπως έχει καταντήσει και όπως είναι σήμερα. Και όπως την περιγράφουν αυτοί που θέλουν να μας την επιβάλλουν. Άρα πώς γίνεται να στηρίζουν τον υποψήφιο που τη στηρίζει και λέει ότι μπορεί να έχει σωστό περιεχόμενο? Δεν έχει πει ότι πρέπει να έχει σωστό περιεχόμενο. Όλα, μιλούμε τώρα για παρελθοντολογικές ιστορίες των 10 τελευταίων χρόνων. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος μιλάει ότι θέλουμε το Α, το Β, το Γ, το Δ, αυτά που σας έχω πει προηγουμένως. Αν καταφέρουμε και τα κερδίσουμε όλα αυτά τα πράγματα, αν καταφέρουμε. Στο πλαίσιο της διζωνικότητας. Δεν χωράνε μέσα στην διζωνικότητα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο της. Μόνο ο μάγος όλη Ρεν θα μπορούσε να τα κάνει τετραγωνίζοντας τον κύκλο. Αλλά εγώ σας λέω ότι. Είναι και ο Νικόλας Παπαδόπουλος μάγος. Επειδή ακριβώς δεν είναι μάγος ο Νικόλας Παπαδόπουλος και επειδή είναι πολύ πραγματιστής και επειδή ξέρει τι του γίνεται και περιγράφει αυτά τα πράγματα, λέει αν μπορέσετε να τα χωρέσετε οπουδήποτε, εντάξει, αυτό το οπουδήποτε το δεχόμαστε. Και εμείς το δεχόμαστε. Και εμείς και δεν πάνε να το λένε τριζωνική, δεν ξέρω τι άλλο θέλετε. Εμείς λέμε, κατοχυρώνουμε αυτά τα πράγματα, τις αρχές και αξίες που, για τις οποίες αγωνιζόμαστε και που τις δικαιούται ο κάθε πολίτης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ περισσότερο ο Κύπριος πολίτης που έχει χύσει αίμα, έχει χάσει ανθρώπους, έχει στερηθεί τα πάντα εδώ και τόσα χρόνια, έχει ζήσει μέσα σε προσφυγικούς συγκισμούς, δεν δικαιούται να έχει μια αξιοπρεπή διαβίωση με κατοχυρωμένα τα ανθρώπινα δικαιώματά του. Ξέρετε, εσείς εκείνο που λέμε. Ο κ. Σιζόπουλος το λέει επίσης. Από τον Νικόλα Παπαδόπουλο αυτό που ακούμε είναι ότι εγώ παραμένω στο καθορισμένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, που είναι η διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία, και θα δώσω τη μάχη μου πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Εσείς λέτε ότι πρέπει να είσαι μάγος για να χωρέσεις το σεβασμό αυτό τον αρχό. Εγώ έχω μελετήσει πάρα πολύ το πολιτικό πρόγραμμα του Νικόλα Παπαδόπουλου όσον αφορά το Κυπριακό, για το οποίο συζητάμε Φυσικά, αυτή τη στιγμή, και δεν αναφέρεται πουθενά ούτε η λέξη διζωνική ούτε η λέξη ομοσπονδία. Εκείνο που αναφέρεται είναι η κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Κυπριακού λαού. Τώρα, εγώ θα το θεωρούσα πολύ πιο έντιμο από αυτούς που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη λύση που τρέχει αυτή τη στιγμή, που κυοφορείται, που ακούμε ότι είναι επιθύρες που ενδεχομένως, όχι που ενδεχομένως, που αν εκλεγεί, επανεκλεγεί ο πρόεδρος Αναστασιάδης ή αν επανεκλεγεί ο Σταύρος ο Μαλάς, θα την υπογράψουν και θα τη φέρουν, να πούν ότι ναι, ως εδώ ήταν, δεν μπορούσαμε να κάνουν περισσότερα, αποστερείται ο λαός αυτών των δικαιωμάτων, κερδίζουμε τη διζωνική και ησυχάζει το κεφάλι μας. Αν νομίζουν ότι θα ησυχάζει το κεφάλι τους. Για μένα θα είναι ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια και του νέου κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή η λύση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν για αυτούς λύνεται το Κυπριακό, να βγουν να το πούν στο λαό ότι θα στερηθεί τα δικαιώματα το Α, το Β, το Γ, το Δ,
Και από εκεί και πέρα, αν όλο όσοι δεχτεί, πραγματικά δεν πρόκειται να κάνουμε εμφύλιο πολέμου. Εμείς όμως λέμε ότι δεν δεχόμαστε αυτό τον ακροτηριασμό των δικαιωμάτων του λαού και δεν μας νοιάζει αν στο τέλος τη λύση την πείτε Α, Β, Γ, Δ. Αλλά να κατοχυρώσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα του κυπριακού λαού. Εμείς γι' αυτό θα αγωνιστούμε, γι' αυτό είμαστε στην πολιτική σκηνή, γι' αυτό υφιστάμεθα τον οποιοδήποτε προπυλακισμό και λιδωρίες και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι άλλο εδώ και χρόνια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ή μπορείτε να φανταστείτε αν για λίγο παρακολουθήσετε το πολιτικό σκηνικό. Έτσι. Σε αυτόν τον τομέα θα παραμείνουμε πιστοί μέχρι το τέλος. Αν πετύχουμε, προς όφελος του λαού. Εγώ το δέχομαι αυτό που λέτε. Και είπατε ότι μελετήσατε το πρόγραμμα, δεν υπάρχει ούτε αναφορά στη διζωνική ούτε στην ομοσπονδία. Όταν αυτό το βάζουν οι πολιτικοί αντίπαλοι στο επιτελείο του Νικόλα Παπαδόπουλου, τους λένε ξαναδιαβάστε τη νέα στρατηγική και θα βρείτε και τον όρο ομοσπονδία και τον όρο της διζωνικής. Εσείς λέτε ας βρούμε. Ας κατοχυρώσουμε αυτές τις βασικές αρχές και ας το ονομάσουμε ό,τι θέλει. Θεωρείτε ότι το πολιτικό σύστημα δεν επιβάλλει σε εισαγωγικά κάποια πράγματα και στο περιεχόμενο της λύσης? Και τόσες συμφωνίες που κάναμε ως Κυπριακή Δημοκρατία ή ως ελληνοκυπριακή πλευρά στο πλαίσιο του διακοινωτικού διαλόγου, πού πάνε? Δεν έχουμε κάνει συμφωνίες, έχουν κάνει συμβιβασμούς. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το θέμα. Δεν έχουμε κάνει καμία συμφωνία. Έχουν κάνει πάρα πολλούς συμβιβασμούς. Αλλά αν επανέλθουμε στο ζήτημα των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προνοούν με τη Διζωνική Διοικητική Ομοσπονδία ως μία εκ των ηγεσιών αυτού των κυβερνώντων του τόπου μας, έτσι, ως μία εκ των ηγεσιών και πάλι, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν περιορίζονται σε αυτό, σε αυτές τις τρεις λέξεις της Διζωνική Διοικητική Ομοσπονδία. Προνοούν και πάρα πολλά άλλα πράγματα, τα οποία πάντοτε ξεχνάμε. Θα φύγουμε από την ομπρέλα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, λένε, αν ξεφύγουμε από τη Διζωνική. Ναι, να βάλουμε την ομπρέλα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά να απαιτήσουμε και την εφαρμογή όλων των άλλων, την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, την άρση της ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Όχι να πάμε τώρα εμείς να αναγνωρίσουμε με την υπογραφή μας το ψευδοκράτος. Άρα εσείς λέτε υπάρχουν την αποχώρηση των επίκων, την επιστροφή των προσφύγων, όλα αυτά τα πράγματα που πάνε. Όλα αυτά τα πράγματα. Πού μιλάνε τα ψηφίσματα του ΕΙΟ ότι ο χρήστης, ο έπικος, ο κουβαλητός, ο σφεντεριστής έχει μεγαλύτερα δικαιώματα από τον Κύπριο πολίτη που έφτισε αίμα για να χτίσει ένα σπίτι στην Κερίνη? Πού πάνε αυτά τα δικαιώματα? Ποιος θα το αποδεχτεί αυτό το πράγμα όταν κατανοήσει ότι θα παραμείνει στον προσφυγικό οικισμό του Τσακιλερού για πάντα? Κλείνοντας, θέλω να σας δώσω το δικαίωμα να απαντήσετε και σε κάτι που ακούστηκε στην εκπομπή όταν φιλοξενήσαμε τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κ. Αβέροφ Νεοφύτου. Εκείνη τη μέρα είχατε κάνει ένα tweet ότι μπερδευτήκαμε αν η σχέση της Κύπρου με την Ελλάδα είναι σχέση μητέρας με κόρη, αδέλφια. Είχε κάνει μια δήλωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν ήταν ο κ. Τσίπρας στην Κύπρο. Τότε ο κύριος Νεοφύτου μας είπε ότι η κυρία Θεοχάρου θα έπρεπε να επιδεικνύει περισσότερο σεβασμό και προς τον πρόεδρο Αναστασιάδη αλλά και προς την παράταξη που την στήριξε τόσα χρόνια. Μάλιστα. Και αμέσως του απάντησα του κυρίου Νεοφύτου ότι τον σεβασμό δεν το δείχνεις με γονικλησίες και να συμφωνεί συνέχεια και να φυλάς το χέρι του ευεργέτη σου, έτσι. Το να είσαι ευγνώμων προς κάποια παράταξη δεν σημαίνει να συμφωνείς και με τα λάθη της, δεν σημαίνει και να συμφωνείς και με όλα εκείνα τα οποία σε υποχρέωσαν να φύγεις από την παράταξη. Δεν έχω εκφράσει ποτέ μου, δεν έχω δείξει αγνωμοσύνη ποτέ στη ζωή μου. Ξέρω σε ποιο βαθμό οφείλω πολλά πράγματα στο Δημοκρατικό Συναγερμό, αλλά ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν είναι ούτε μόνο ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου, ούτε μόνο ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός άλλος ήταν το 1900 τόσο, άλλο ήταν όταν ιδρύθηκε, άλλο είναι σήμερα. Άλλες οι αρχές και αξίες που υποστήριζε στο παρελθόν, άλλες οι αρχές και οι αξίες που υπήρξαν. Να θυμίσουμε τους λόγους για την προσχώρηση μου το 1900, για τη στήριξη του Γλαύκου Κληρίδη το 1998. Ήταν τα ίδια δεδομένα με τα σημερινά, ήταν το ίδιο εκείνο που ίσχυε τότε. Δηλαδή, για να δείξω την ευγνωμοσύνη μου στον Νίκο Αναστασιάδη που με προσκάλεσε και με έβαλε αριστείδη, θα πρέπει να συμφωνήσω με όλα τα λάθη τα οποία έχει κάνει στη συνέχεια? Εγώ αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι άλλο η διαπροσωπική μου σχέση με τον Νίκο Αναστασιάδη, με τον Αβέροφ, με τον οποιοδήποτε, και άλλο η πολιτική μου σχέση. Στην πολιτική μου σχέση οφείλω να είμαι εντάξει με τον εαυτό μου. Ξεκάθαρα πράγματα. Το να μου λέει ο Αβέροφ ότι πρέπει να δείξω σεβασμό, δείχνω το σεβασμό και το έχω αποδείξει σε όλο τον κόσμο. Ας έρθει κάποιος άνθρωπος να μου πει ότι υπήρξα ασεβής.
Καλές γιορτές σας ευχόμαστε, κυρία Θεοχάρους. Καλή ξεκούραση. Κάθε καλό για σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και σε εσάς, να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εμείς